Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο διεθνολόγος, ο κύριος Πέτρος Ζαρούνας. Καλή σας μέρα, κύριε Ζαρούνα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, η σημερινή μέρα άλλαξε τις εξελίξεις που ξέραμε για τις προηγούμενες μέρες σε σχέση με τη Συρία. Μετά από μια συνάντηση 5 ωρών μεταξύ των κύριο Πένς και των Τούρκων Ερντογάν Τσαβούσογλου, κατέληξαν σε μια συμφωνία εκεχηρίας 120 ωρών. Και η πρώτη ερώτηση είναι τι σημαίνει αυτή η εκεχηρία και ποιο στόχο έχει η Τουρκία. Με μια λέξη θα έλεγα ότι η Τουρκία τα πήρε όλα. Ό,τι ζητούσε τα πήρε. Πρέπει να πούμε ότι στη στρατηγική σκέψη η ανώτερη στρατηγική είναι αυτή που παίρνεις αυτά που θέλεις χωρίς να χρησιμοποιήσεις πολεμικά μέσα. Αυτή τη φορά η Τουρκία πήρε το υπόλοιπο της ζώνης, το οποίο δυσκολευόταν να καταλάβει στρατιωτικά, το πήρε ειρηνικά τουλάχιστον σε πρώτη φάση από τους Κούρδους και τους Αμερικανούς. Απομένει όμως μια δεύτερη συμφωνία για να μπορέσει να πετύχει το στόχο της, που είναι η συμφωνία με τον κύριο Πούτιν και δι' αυτού και με τον κύριο Άσαντ. Είναι ξεκάθαρο, κύριε Ζαρούνα, ότι οι Κούρδοι έχουν συνενέσει σε αυτό το οποίο ανακοινώθηκε χθες από την Άγκυρα. Είναι πολύ νωρίς. Πάντως οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε από τον επικεφαλής στρατηγό είναι ότι αποδέχεται το περιεχόμενο αυτής της συμφωνίας. Νομίζω δεν θα μπορούσε να γίνει αυτή η συμφωνία αν οι Αμερικανοί πριν δεν είχαν το πράσινο φως να διαπραγματευτούν με τους Τούρκους. Νομίζω το εξασφάλισαν και μετά πήγαν και έκαναν την συμφωνία με την Τουρκία. Οπότε κύριε Ζαρούνα, τώρα η επόμενη μέρα για τους Κούρδους ποια είναι? Ναι, εδώ τα πράγματα είναι συγκεκριμένα γιατί η ζώνη αυτή θα δημιουργηθεί σε όλο το μήκος, σε όλο το μήκος των συνόρων, όπου, των τουρκοσυριακών συνόρων, όπου κατοικούν Τούρκοι, συγγνώμη, Κούρδοι. Αυτό το μήκος είναι 440 χιλιόμετρα, ξεκινάει από τον Εφράτη και πάει μέχρι εκεί που αρχίζουν τα σύνορα με το Ιράκ. Σε αυτό το μήκος ένα μέρος κατέχει ήδη η Τουρκία, από ένα άλλο κομμάτι θα αποχωρήσουν οι Κούρδοι, αλλά απομένουν τα κομμάτια στο Κομπάνι και στο Καμισλί, όπου έχουν φτάσει τα συριακά στρατεύματα και αυτά δεν συνενούν στο να αποχωρήσουν. Φυσικά ο κύριος Ερντογάν έδειξε μια ευελιξία σε αυτό το θέμα, αναφερόμενος στο Κομπάνι, που είναι, στο Μέμπιτς, το οποίο είναι μια άλλη περίπτωση που είναι δυτικά του Εφράτη, είπε ότι δεν με ενοχλεί να παραμείνουν οι Σύριοι και οι Ρώσοι παρατηρητές, νοούμενο ότι θα φύγουν οι ένοπλοι Κούρδοι. Αν δηλαδή από τις περιοχές τις οποίες ανέφερα, δηλαδή Κομπάνι και Καμισλή, φύγουν οι ένοπλοι Κούρδοι, αφού αυτοί ήδη δέχτηκαν, η εκεί παρουσία των Σύριων και των Ρώσων δεν θα ενοχλήσει φαίνεται ότι δεν θα ενοχλήσει την Τουρκία. Άρα είναι κάτι το οποίο θα δούμε στις 22 του μήνα, να διευκρινίζεται δηλαδή αυτό το πράγμα, όταν θα συναντηθούν στο Σότσι ο κύριος Ερντογάν και ο κύριος Πούτιν. Μάλιστα. Πώς καταφέρνει, κύριε Ζαρούνα, ο Ερντογάν να εξελίσσεται σε έναν περιφερειάρχη της Ανατολικής Μεσογείου? Συνδυάζει δύο πράγματα. Τρία θα έλεγα. Τη γεωπολιτική του θέση, τη στρατιωτική του ισχύ και μια ικανή διπλωματία, η οποία βλέπει τα διάφορα συμφέροντα, τα αναλύει και όταν υπάρχουν στρατηγικά κενά και ευκαιρίες φροντίζει να τα αξιοποιεί. Στην προκειμένη περίπτωση η απόφαση των ΗΠΑ υπό τον Τραμπ να αποσυρθούν στην ουσία από τη Μέση Ανατολή στα ευρύτερα μιας γενικότερης απαγκίστρωσης από τα διεθνή θέματα είναι κάτι το οποίο παρατήρησαν οι Τούρκοι, αντιλήφθησαν ότι θα δημιουργεί ένα κενό και αυτοί ως μία από τις ισχυρότερες περιφερειακές δυνάμεις μπορούν να το καλύψουν, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την Συρία. Και προχώρησαν σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για να καλύψουν αυτό το κενό. Μάλιστα. Κύριε Ζαρούνα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας.